Υπητέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η ακίνηση της 8ης υποδρομίας. Είναι για την πρωτοπορία από μέσα ο Joyful Prince, απ' έξω είναι ο Βιτόριο και πιο έξω θέλει να οδηγήσει ο Ιακωβίνος, τα καταφέρνει, τίθεται αυτός επικεφαλής, ο Βιτόριο είναι στην δεύτερη θέση. Απ' έξω τρέχει ο Άδωλος που προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει τη θέση του. Ιακωβίνος οδηγεί την κούρσα, Βιτόριο είναι στην συνέχεια, ο Joyful Prince έχει το κάγκελο, ο Άδωλος τρέχει από την εξωτερική. Το κάγκελο επίσης έχει ο Grand Plaisir και είναι στην πέμπτη θέση, ο Tenente είναι στην πρώτη τελευταία θέση, ο αδικητής ακολουθεί στην τελευταία θέση. Ο Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, ο Βιτόριο είναι στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια είναι ο Joyful Prince από το κάγκελο. Άδωλος και Grand Plaisir ακολουθούν. Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, Βιτόριο στην δεύτερη θέση και στην συνέχεια Joyful Prince. Grand Plaisir θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτό στην εσωτερική και να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, Βιτόριο και Joyful Prince στην συνέχεια. Ακολουθεί ο Grand Plaisir. Ο Βιτόριο λίγο πριν το ύψος των 500 θέλει να επιτεθεί στον πρωτοπόρο. Ιακωβίνος, Βιτόριο και από το κάγκελο προσπαθεί να προωθηθεί ο Grand Plaisir, ο αδικητής είναι στην συνέχεια. Και στην είσοδο της ευθείας στον πρωτοπόρο Ιακωβίνο επιτίθεται ο Grand Plaisir και ο αδικητής απ' έξω με πολλές δυνάμεις. Ιακωβίνος από μέσα προσπαθεί να ξεφύγει από το φίνις των αντιπάλων του. Τελικά ο αδικητής προσπερνά στα τελευταία μέτρα και ο Grand Plaisir προσπαθεί, αλλά θα παραμείνει τρίτος. Αδικητής και Ιακωβίνος. Υπητέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η ακίνηση της 8ης υποδρομίας. Είναι για την πρωτοπορία από μέσα ο Joyful Prince, απ' έξω είναι ο Βιτόριο και πιο έξω θέλει να οδηγήσει ο Ιακωβίνος, τα καταφέρνει, τίθεται αυτός επικεφαλής, ο Βιτόριο είναι στην δεύτερη θέση. Απ' έξω τρέχει ο Άδωλος που προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει τη θέση του. Ιακωβίνος οδηγεί την κούρσα, Βιτόριο είναι στην συνέχεια, ο Joyful Prince έχει το κάγκελο, ο Άδωλος τρέχει από την εξωτερική. Το κάγκελο επίσης έχει ο Grand Plaisir και είναι στην πέμπτη θέση, ο Tenente είναι στην πρώτη τελευταία θέση, ο αδικητής ακολουθεί στην τελευταία θέση. Ο Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, ο Βιτόριο είναι στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια είναι ο Joyful Prince από το κάγκελο. Άδωλος και Grand Plaisir ακολουθούν. Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, Βιτόριο στην δεύτερη θέση και στην συνέχεια Joyful Prince. Grand Plaisir θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτό στην εσωτερική και να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Ιακωβίνος οδηγεί πάντα την υποδρομία, Βιτόριο και Joyful Prince στην συνέχεια. Ακολουθεί ο Grand Plaisir. Ο Βιτόριο λίγο πριν το ύψος των 500 θέλει να επιτεθεί στον πρωτοπόρο. Ιακωβίνος, Βιτόριο και από το κάγκελο προσπαθεί να προωθηθεί ο Grand Plaisir, ο αδικητής είναι στην συνέχεια. Και στην είσοδο της ευθείας στον πρωτοπόρο Ιακωβίνο επιτίθεται ο Grand Plaisir και ο αδικητής απ' έξω με πολλές δυνάμεις. Ιακωβίνος από μέσα προσπαθεί να ξεφύγει από το φίνις των αντιπάλων του. Τελικά ο αδικητής προσπερνά στα τελευταία μέτρα και ο Grand Plaisir προσπαθεί, αλλά θα παραμείνει τρίτος. Αδικητής και Ιακωβίνος.